Θα πούμε καλημέρα στον κύριο Δημητρίου που είναι καλημέρα μαζί μας και σε εσάς, τις ευχές μου στην κυρία Γκαντώνα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δημητρίου, να είστε καλημέρα καλά. Κύριε καθηγητά, ο καθηγητής ψυχιατρικής, ο κύριος Ασκητής μαζί μας. Πάντα επίκαιρος είστε κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά πάντα και να είστε χαρούμενοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να δούμε λιγάκι αυτό το θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες δύο εβδομάδες, γιατί έχει πολλές διαστάσεις. Υπάρχουν καταγγελίες για κακοποίηση, υπάρχουν καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση. Μιλάμε για καταγγελίες, έτσι. Υπάρχουν και στοιχεία για οικονομικά. Κύριε Ασκητή, βλέπουμε και το πρωτοσέλιδο σήμερα των νέων που μου λέει ότι ήξεραν, λέει, από τον Αύγουστο για την Κιβωτό και μάλιστα χαρακτηρίζει ως αδράνεια και κενά από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υφυπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων. Τι είναι αυτή η υπόθεση, έχετε καταλάβει τι έχει συμβεί εκεί? Για να είμαι ειλικρινής, όχι. Αλλά αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι όλη αυτή η υπόθεση που αναφέρεται στο παιδί, που πρέπει να πούμε ότι είναι το πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας. Μεγαλώνεις ένα παιδί, μεγαλώνεις μια κοινωνία που έρχεται. Εκεί λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε εκπτώσεις, ούτε να αρχίζουμε να έχουμε εικασίες, τι συνέβη, αν υπάρχει εδώ, για την Κιβωτό αναφέρομαι, ενοχή, αν υπάρχει σκοπιμότητα, υποκρισία. Αυτό που σίγουρα πρέπει να πούμε είναι ότι οι δομές, όποιες και να είναι, πρέπει να έχουν την απόλυτη εποπτεία και ποιοτική προσέγγιση, αξιολόγηση, της δημόσιας υγείας, δηλαδή της φροντίδας, της μέρημνας, της πρόληψης. Φανταστείτε ένα παιδί που φεύγει από μια οικογένεια με τραύμα ή έχει ένα ψυχολογικό πρόβλημα, γιατί ξέρετε υπάρχουν και παιδιά που έχουν και προβλήματα ψυχικής υγείας, παιδιά που είναι ανάπηρα σε διάφορες δομές, έχουν κινητική αναπηρία, νοητική αναπηρία. Αντιλαμβάνεστε ότι ο χώρος που το αναλαμβάνει πρέπει να έχει όλη την υποδομή από ειδικούς. Αυτές οι δομές, ακόμη και καλοπροαίρετα να ήταν, ακόμα και θετικά μηνύματα να ήθελαν να εκπέμψουν και αγάπη και αγκαλιά να δώσουν. Πάντως μόνο οι ειδικοί δεν υπήρχαν, κύριε Ασκητή. Αυτό λέω. Άρα η λέξη Κιβωτός, σήμερα έχω ένα άρθρο στα νέα. Ναι, το βλέπουμε και στην Κιβωτό του Νόε. Εδώ δείχνω κιόλας ότι είναι το άρθρο σας. Φανταστείτε ότι ο Θεός είπε στον Νόε, φτιάξει μια Κιβωτό και βάλε τους εκλεκτούς του κόσμου, γιατί θα τιμωρήσω την αμαρτία και την ανηθικότητα. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε σήμερα να πούμε ότι η Κιβωτός πράγματι, αν έχει να επιτελέσει ένα έργο, θα ήταν τι? Να αγκαλιάσει ένα παιδί στην οξία φάση της ζωής του και γρήγορα, αυτό πράγματι είναι μεγάλη αλήθεια, γρήγορα να πάει σε μια ανάδοχη οικογένεια. Δηλαδή, δεν μπορεί να λιμνάζει το παιδί μέσα σε ένα ίδρυμα, γιατί ουσιαστικά γίνεται ιδρυματική η σχέση. Μάλιστα. Πρέπει να πηγαίνει σε μια οικογένεια η οποία έχει αξιολογηθεί. Εγώ προσωπικά γνωρίζω οικογένειες που θέλουν να πάρουν παιδί. Ξέρετε πόσα χρόνια περιμένουν? Εμείς να δείτε πόσους ξέρουν. 3, 4, 5. Δηλαδή, γερνάνε οι άνθρωποι και μετά δεν μπορούν να αναλάβουν το παιδί. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλο αυτό πρέπει να αλλάξει από τη βάση του. Μάλιστα. Θέλω να πάμε και σε μια άλλη πτυχή της υπόθεσης αυτής, να πάρουμε τις γνώσεις του κυρίου Δημητρίου, διότι αυτή η ιστορία με τις καταγγελίες, κύριε Δημητρίου, ο Ντίνος είπε προηγουμένως για τις καταγγελίες που υπάρχουν για συμπεριφορές ενδεχομένως κακοποιητικές. Έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν καταγγελίες για ασέλγεια και στην παρούσα φάση έχει ξεκινήσει ένα σαφάρι από την οικονομική αστυνομία που κάνουν φίλο και φτερό τα πάντα, ακίνητα, τραπεζικούς λογαριασμούς. Ακούσαμε κάποιες πληροφορίες για επίσκεψη σε θηρίδα ιδιωτική που πήραν ό,τι είχαν να πάρουν τέλος πάντων. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αυτές οι δομές καταρχάς είναι υποχρεωμένες να κρατάνε αυτό το τυπικό βιβλίο εσόδων-εξόδων που όλοι γνωρίζουμε? Εγώ από ποια πλευρά θέλετε να μιλήσω, γιατί μιλώ σαν δικηγόρος? Ναι. Μπορώ να μιλήσω από την πλευρά των καταγγελόντων, που είναι πολύ λαοφιλής. Πολύ λαοφιλής. Για τις δύο πλευρές θα θέλαμε. Ή κάτι που μπορεί να μην αρέσει πολύ, να μιλήσω από την πλευρά των καταγγελωμένων. Είσαστε ελεύθερος να πείτε ό,τι θέλετε. Να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο το βασικό που εσείς ξέρετε να μας το πείτε αυτό, ότι στην παρούσα φάση έχουμε καταγγελίες. Εγώ δεν. Δεν έχουμε δηλαδή κατηγορούμενο. Βλέπω ένα θέμα που έχει μονοπολίσει την ατζέντα εδώ και δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, αγαπητέ Ντίνο. Βλέπω αντικατάσταση διοικητικών συμβουλίων χωρίς να έχει ασκηθεί ούτε καν ποινική δίωξη σε κανένα πρόσωπο, εκτός αν κάνω λάθος. Βλέπω σωστή έρευνα οικονομικών. Θυμίζω ότι αυτές οι δομές και οι παρεμφερείς είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να διανέμουν κέρδη, αλλά ό,τι συγκεντρώνουν από δωρεές, από προσφορές και δεν τα χρειάζονται, πηγαίνουν στην επόμενη χρήση και από εκεί θα φανεί αν από τα χρήματα αυτά, που δεν είναι και πολύ δύσκολο να εντοπιστεί αυτό, έχουν καρποθεί προς ιδίον όφελος κάποιοι παράγοντες. Να το πούμε έτσι. Από ό,τι ακούω, το ποσό που έχει βρεθεί σαν προσωπική περιουσία στο ζεύγος του ιερέα και της
πρεσβυτέρας του είναι 130.000 ευρώ. Αν θέλετε την εκτίμησή μου, δεν το θεωρώ κάποιο ποσό που είναι εξωπραγματικό. Το ότι αυτό που έλεγε νωρίτερα και η Στέλλα και τα λοιπά, το ότι η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση. Ψάχνει το θέμα αυτό, έτσι. Έρευνα. Εγώ δεν ξέρω έρευνα, αν έχει διαταχθεί καν προκαταρκτική. Μισό λεπτό. Εάν τώρα, να το πάω εγώ λίγο ανάποδα. Αν είχε ανεβγεί και είχαν κατηγορήσει τους πάντες, θα λέγαμε α, η δικαιοσύνη έσπευσε χωρίς να. Δεν είναι καλό που αυτή τη στιγμή το ψάχνει ώστε να βρει όποια στοιχεία κρίνει εκείνα για να ασκήσει τις διώξεις. Αν ασκήσει διώξεις. Έχει, ναι. Δηλαδή, μία φορά τη λέμε η δικαιοσύνη ότι βιάζεται, τώρα λέμε ότι αργεί. Η πολιτεία και η δικαιοσύνη θέλουμε όλοι να έχουν αντανακλαστικά και να σπέβδουν. Ωστόσο, εδώ έχει. Πρώτα απ' όλα, να σπέβδουν με στοιχεία. Ναι. Πρώτον, έχει μηδενιστεί η προσφορά της δομής αυτής, γιατί όλοι και εσείς και οι εκπομπές τα έχετε αναδείξει πάρα πολλά χρόνια που τα παρακολουθώ και εγώ. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη δομή αυτή. Μηδενίζεται η προσφορά της δομής. Βλέπω να αντικαθίστανται, σας ξαναλέω, διοικητικά συμβούλια χωρίς να έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις. Και η δικαιοσύνη, αν πράγματι ψάχνει, δηλαδή, μήπως. Ότι μόνο αν υπήρχε ποινική δίωξη θα έπρεπε να προχωρήσουν σε αντικατάσταση του ΔΣ. Βέβαια. Βέβαια. Πώς. Το ΔΣ. Κοιτάξτε, οι δομές αυτές, όπως είπε ο κ. Σασκητής. Μα το ΔΣ το καινούριο μπήκε για να ψάξει να δει αν υπάρχουν διάφορα στοιχεία. Να πούμε και κάτι άλλο. Έτσι. Δηλαδή, είχε γίνει μια σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό, από τον κ. Μητσοτάκη πρωτού δούμε. Είναι κυβερνητική απόφαση αυτή. Είναι πολιτική απόφαση. Βέβαια. Η δικαιοσύνη, όπως ξέρετε, είναι ανεξάρτητη αρχή, ανεξάρτητη εξουσία. Και οι διαδικασίες αυτές, όπως η αντικατάσταση του ΔΣ, προβλέπονται ρητά από διατάξεις. Μην ξεχνάμε ότι αυτές οι δομές έχουν ξεκινήσει εθελοντικά. Τα παιδιά που βρίσκονται εκεί, γιατί η ανηλικότητα ασφαλώς είναι η προέχουσα σημασίας προστασία συνταγματική, αλλά πρέπει να ασχοληθούμε και με την προστασία της προσωπικότητας όλων των ανθρώπων. Να βάλουμε την κουβέντα εδώ τον κύριο Ασχετή. Μία ερώτηση μονάχα πριν έρθουμε στον κύριο καθηγητή. Ναι. Επειδή μιλάμε για πολλά και διαφορετικά πράγματα και μία από τις καταγγελίες μιλάει και για πιθανές γενετήσιες πράξεις. Εάν προκύψουν αποδείξεις, γιατί ποινή θα μιλάμε εδώ πέρα, αν λέω. Είναι κακούργημα αυτό. Είναι κακούργημα, είναι πλημέλημα, τι είναι αυτό. Το πήγατε πολύ μακριά, αλλά. Εξαρτάται την ηλικία. Αν αυτό, η γενετήσια πράξη. Το πάω εγώ μακριά, πρώτη καταγγελία αυτό ήταν. Άξι, καλά κάνετε. Να σας απαντήσω. Δημητρίου, αυτή ήταν η πρώτη καταγγελία από το 19χρονο. Ο 19χρονος. Πώς είναι τον ήταν ο 19χρονος όταν έκανε την καταγγελία. Όταν μάλλον η καταγγελία αφορά σε ηλικία πια. 15 νομίζω ότι έλεγε. 15 νομίζω. Κάπου 15. Αν έχει κλείσει τα 15 δεν έχουν ποινικό αδίκημα. Δεν υφίσταται ασέλγες από πλάνηση 15χρονου. Έτσι είναι ο νόμος. Δεν είναι δικές μου κουβέντες. Προφανώς. Αν προκύψει ασέλγεια σε ανήλικα παιδιά, έχουμε πλημελήματα και πολύ σοβαρά κακουργήματα. Αν προκύψει βιασμός, έχουμε κακούργημα που επισύρει ποινή ισόβιας κάθριξης. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η κυρία Σχετή, πρέπει να φτάσει η υπόθεση αυτή στο τέλος, να μάθουμε τι έχει γίνει. Έτσι. Νομίζω, κύριε Δημήτρη. Και μιλάμε για παιδιά, όπως είπατε νωρίτερα. Έβαλε μια, θα έλεγα, την πιο σπουδαία σκέψη μας, ότι ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που υποστηρίζουν τις δομές. Είναι εθελοντές. Ο εθελοντής δεν αξιολογείται. Ο άνθρωπος από μόνος του λέει. Θέλω να προσφέρω. Είναι εκφύσεως ερασιτέχνης ο εθελοντής. Θα το έλεγα λίγο διαφορετικά, μου επιτρέψετε τη λέξη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εξειδανικεύει από το μυαλό του την ανάγκη να δώσει καλύτερη ποιότητα ζωής σε έναν άνθρωπο. Αυτό σημαίνει. Είναι αλληλεγγύη η κοινωνική συμπεριφορά της δράσης. Στην πραγματικότητα όμως, δυστυχώς, και το βλέπουμε από τις κλινικές προσεγγίσεις, οι πιο πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους έχουν προβλήματα ψυχολογικά. Έχουν πιθανές σεξουαλικές διαστροφές. Δεν γενικεύω. Για τους εθελοντές, λέτε. Εννοείται οι ειδικοί που. Αυτοί που είμαστε τα παιδιά. Προσέξτε. Ναι. Υπάρχουν επαγγέλματα που έχουν άμεση σχέση με τα παιδιά. Αυτός όμως ποιος τους κρίνει για να μπουν να κάνουν αυτό, αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος τους κρίνει. Πρέπει λοιπόν να κρίνονται, να ελέγχονται αν έχουν κάποιο ψυχιατρικό ιστορικό, αν υπάρχουν προηγούμενα επεισόδια στην προσωπική του ζωή που έχουν σχέση βίαια με τα παιδιά, σεξουαλικής παρενόχλησης, χωρίς να βάζω ταμπέλες, δεν μου αρέσει να ταμπελώνω στην τηλεόραση ανθρώπους, αλλά υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι προσελκύονται λόγω προσωπικών τάσεων και συμπεριφορών της σεξουαλικότητάς τους και πηγαίνουν στις δομές. Πρέπει να είμαστε, γι' αυτό και λέω ότι το σύστημα έχει πρόβλημα. Να σας ρωτήσω γιατί κάτι, αυτές οι δομές αναπτύχθηκαν πάνω στο κενό. Πολιτεία, με το υπάρχον πλαίσιο, δηλαδή, συγγνώμη, θα μπορούσα κι εγώ να πάω να δουλέψω σε δομές. Βεβαίως. Δεν και το απαγορεύει κανείς. Να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο η πολιτεία. Τόσα χρόνια που υπάρχουν αυτές οι δομές, δεν τις έχει αναλάβει αποκλειστικά από την αρχή αυτό και τη χρηματοδότησή αυτό είναι το θέμα. Ότι η πολιτεία, δυστυχώς εδώ, έδειξε ότι δεν είχε τη δυνατότητα να απορροφήσει περιστατικά τέτοια και έτσι οι δομές αναπτύχθηκαν με ιδιωτική πρωτοβουλία. Να το πάμε και λίγο παραπέρα. Γιατί εδώ τα λέμε αλλά όλα. Δεν αξιολογήθηκαν ποτέ αυτά. Μια τέτοια δομή θέλει εκατομμύρια για να συντηρηθεί. Αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να τα δίνει η πολιτεία. Αυτό δεν λοιπόν τα δίνει η πολιτεία και πάει ο κάθε ένας και ζητάει. Λοιπόν,
και βρίσκει τους χορηγούς. Θα έπρεπε να εμπιστευτεί και η πολιτεία όμως, θα έπρεπε μάλλον ο πολίτης να εμπιστευτεί την πολιτεία και να κάνει δωρές στην πολιτεία. Το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά τα χρήματα, κύριε Δημητρίου, είναι πάρα πολλά όντως. Άρα έχουμε δύο σκέλη. Το ένα είναι ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα στις δομές και υποστηρίζουν παιδιά που έχουν ψυχικό τραύμα, που χρειάζονται άμεση παρακολούθηση και υποστήριξη για να πάνε γρήγορα. Αυτό είναι το κομμάτι. Γρήγορα σε μια ανάδοχη οικογένεια. Και από την άλλη είναι τα χρήματα πώς χορηγούνται. Αυτοί σου τρόπους που λένε ότι χρησιμοποιούσαν, ότι τους κλειδώναν σε δωμάτια, λέμε για τις καταγγελίες, έτσι. Υπάρχουν συμπεριφορές. Είναι συμπεριφορές που έχουν είναι επιβαρυντικές για τα παιδιά της. Αυτό λέγεται σύνδρομο του αφεντισμού. Εσείς με μια επίσκεψη που είστε επιστήμονα σε μια τέτοια δόνη, θα μπορούσατε αμέσως να καταλάβετε. Όχι, με μια επίσκεψη δεν είμαι ούτε μάγος ούτε προφήτης. Δεν λέω για σας προσωπικά. Πρέπει αλλά... να αξιολογηθεί από μια επιτροπή επιστημόνων, οι οποίοι έπρεπε συνεχώς να παρακολουθούν τις δομές. Συμφωνώ με τον κύριο Δημητρίου που μιλάει για το δημόσιο. Θέλουμε, δεν θέλουμε, είναι ο πραγματικός ουσιαστικός πρωταγωνιστής να υποστηρίξει θετικά με ειδικούς. Όπου δεν μπει ο ειδικός, όπου δεν υπάρχει αξιολόγηση σε όλα τα συστήματα, αν θέλετε και στην εκπαίδευση. Οπουδήποτε δεν υπάρχει αξιολόγηση και συστηματική παρακολούθηση των συμπεριφορών, θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Και ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά ανήλικα, σωστά είπε ο κ. Δημητρίου, από 15 χρόνια και πάνω δεν υπάρχει εμπλοκή παιδοφιλίας κτλ. Αποκλάνησης, έτσι. Ο βιασμός είναι... Αλλά είναι από εκεί και μετά δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα εκ των υστέρων, όταν εκ των προτέρων δεν έχουμε δουλέψει μέσα από ένα σύστημα. Αν δεν ασκηθούν διώξεις, κύριε Δημητρίου, θα πρέπει να επιστρέψει η δομή στον πατέρα Αντώνιο. Αν δεν ασκηθούν διώξεις, το πρώτο να σας υπενθυμίσω για να χρησιμοποιήσουμε το ρητό ότι όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά, δεν είναι έτσι. Τα ελληνικά δικαστήρια είναι γεμάτα με υποθέσεις κοφαντικών δυσφημίσεων που αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει φωτιά πάντα εκεί που υπάρχει καπνός. Το πρώτο λοιπόν που συμβαίνει σε κάποιον που καταγγέλλεται και έχει λιδωρηθεί δημόσια είναι να αποκαταστήσει, αν θέλει ο ίδιος, την τιμή και την υπόλοιψή του προσφεύγοντας εναντίον αυτών που τον λιδώρησαν. Από εκεί και πέρα, αν θα επιστρέψει η δομή, γι' αυτό σας είπα, προβληματίστηκα από την αρχή με την τόσο ευνηδιαστική αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Τα επόμενα βήματα νομικά ποια θα είναι? Δηλαδή, είτε για το αν θα αποδειχθούν ψεύτικα τα όλα όσα ψάχνουν και καταγγελίες, ή ακόμα και αν δούμε διώξεις, να προχωράμε σε διώξεις. Τα επόμενα βήματα τώρα ποια είναι? Ο εισαγγελέας θα καλέσει κάποιον να καταθέσει, θα το δούμε αυτό, ή είμαστε ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο, πιστεύετε? Εγώ, η μόνη έρευνα που βλέπω από τη δημοσιογραφική κάλυψη που γίνεται. Λάβει ο εισαγγελέας. Η μόνη έρευνα που βλέπω είναι της οικονομικής αστυνομίας, η οποία δεν ξέρω αν γίνεται στα πλαίσια προκαταρκτικής, αν την έχει διατάξει εισαγγελέας. Αν έχετε εσείς πληροφόρηση ότι διενεργείται προκαταρκτική, δηλαδή δεν έχει ασκηθεί ακόμα ποινική δίωξη. Για τις άλλες καταγγελίες θα μου το πείτε εσείς. Αν έχει ασκηθεί προκαταρκτική, θα ερευνηθούν τα ποινικά δικήματα. Αν είναι πλημεληματικά, θα οδηγηθούν σε ένα πλημελιο δικείο. Αν είναι κακουργηματικές οι πράξεις οι οποίες διαπιστώνονται, με πάντως, μια καταγγελία ανάκριση... μπορεί να στοιχειοθετηθεί κατηγορία. Πώς με μια καταγγελία. Αν υπάρχει αυτή μόνο του 19χρονου, μπορεί να στοιχειοθετηθεί κατηγορία. Που δεν είναι μια βέβαια. Είναι ναι, όχι, λέμε τώρα αυτό που έχει βγει. Έτσι, γιατί δεν είμαστε στο... Ο Βορείο Αγγελέα τώρα να έχει 10 καταθέσεις και να μην τις ξέρουμε εμείς. Αν εντοπιστούν μάρτυρες, καταθέσουν ότι είδαν να γίνεται μπροστά τους. Κοιτάξτε, κύριε Σιμόπουλε, με τις καταγγελίες, αν είναι να καταστρέφονται άνθρωποι μόνο με μια καταγγελία. Πρώτον, κινδυνεύουμε όλοι. Έτσι, να χάσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Και δεύτερον, δεν σημαίνει ότι μια είμαστε σε δημοκρατική πολιτεία. Ψεύτικη, έτσι, να καταγγελία, η καταγγελία πρέπει να αποδειχθεί, να μετουσιωθεί σε ποινικό αδίκημα με τις αποδείξεις, να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη προκειμένου να δικαστεί. Πέρα από τη δικαιοσύνη που τα βάζει καλά ο κ. Δημητρίου, να πούμε ότι ξαναρχόμαστε στο αίτημα ότι η πολιτεία μας πρέπει να δει το θέμα ολιστικά. Θυμάστε που λέγαμε εδώ για το πρόγραμμα door-to-door, πόρτα-πόρτα. Ναι. Αν πάμε στην τοπική κολονού. Κοινωνία. Κοιτάξτε, αν δεν μπούμε μέσα στα σπίτια τα οποία κρύβουν πρόβλημα, υπάρχει ομερτά. Η ελληνική κοινωνία μεγάλωσε επειδή δεν έχει οριμάσει, δεν έχει μορφωθεί με την ομερτά. Δεν ανακατεύομαι, δεν με αφορά. Μας αφορά όλους το δίκτυο που λέγεται κοινωνία, οικογένεια, παιδί. Μια οικογένεια που περιορίζει στην Ελλάδα σημαντικά. Όπως ξέρετε, μειώνονται πολύ οι αριθμοί των γάμων και των παιδιών στη χώρα μας. Όντως. Τυχαία, όχι βέβαια. Από την άλλη, η αναδοχή. Γιατί η αναδοχή κολυσιεργεί τόσα χρόνια και δημιουργεί τόσα προβλήματα, να υπάρξει δηλαδή μια εποπτεία από ειδικούς γιατρούς, κοινωνιολόγους, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, οι οποίοι θα ξέρουν ότι αυτοί οι γονείς μπορούν να αναλάβουν ένα παιδί το οποίο λιμνάζει μες στη δομή,
μπαίνει σε μια ιδρυματοποιητική τάση και από εκεί και μετά δεν έχουμε καμία σχέση. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι κάναμε μια κουβέντα, τα βάλαμε όλα στο τραπέζι. Μια μικρή απορία. Γίνεται οικονομικός έλεγχος στο Γεβωτό. Και με αυτό να κλείσουμε. Στις άλλες δομές, για ποιο λόγο δεν γίνεται οικονομικός έλεγχος, μια που έγινε της μόδας τώρα αυτό το θέμα. Πρέπει να γίνει και στις άλλες. Φαντάζομαι ότι τώρα που άνοιξε το κουτί της Πανδώρας θα γίνουν παντού έλεγχοι. Πάντως βγαίνουν προβλήματα διαχρονικά που επιτέλους πρέπει να μπει μια τάξη στην κοινωνία μας, στην υποστήριξη, στην παρόλη. Μακάρι, και αυτά να βρουν έτσι αυτό που λέμε την κυβωτό τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.